Στα 436 ευρώ τη μεγαβατόρα τοποθέτησε η κυβέρνηση τον πύχη της επιδότησης στο ρεύμα για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες, κατανάλωση που αφορά 9 στα 10 νοικοκυριά σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα ανέρχεται στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 1 δισεκατομμύριο προέρχεται από την ανάκτηση των υπερεσόδων που εισπράττουμε από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, ενώ τα 100 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η έκπτωση θα μειώνεται σε 386 ευρώ για 501 έως 1.000 κιλοβατόρες, με μπόνους 50 ευρώ για όσους μειώνουν την κατανάλωση κατά 15% και στα 336 ευρώ για 1.000 κιλοβατόρες και πάνω, με προσάυξηση πάλι 50 ευρώ για εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχει έρευνα που 2 στους 3 καταναλωτές έχουν μειώσει κατά πολύ την ενέργεια. Κατά πόσο άλλο μπορούν να τη μειώσουν? Για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, η επιδότηση θα είναι οριζόντια και θα φτάνει τα 485 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται με 398 ευρώ τη μεγαβατόρα για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατόρες και 230 ευρώ για κατανάλωση πάνω από 2.000 κιλοβατόρες. Όταν κάναμε την εξειδίκευση των μέτρων, τότε έλεγα από αυτά 10,6 δις είναι για τους λογαριασμούς ρεύματος στα σπίτια. Τώρα αυτό είναι 9,8. Γιατί? Γιατί μέσα σε 10 μέρες έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του φυσικού αερίου. Για το φυσικό αέριο, η επιδότηση θα είναι οριζόντια για όλους τους καταναλωτές και θα ανέρχεται σε 90 ευρώ τη μεγαβατόρα για τα νοικοκυριά και σε 50 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Οι τιμές αερίου που κινήθηκαν το 2021 μεταξύ 7 και 9 λεπτών την κιλοβατόρα, εκτιμάται πως θα κυμανθούν φέτος από 20 έως 25 λεπτά την κιλοβατόρα και μετά την επιδότηση θα πέφτουν στα 11 με 16 λεπτά. Ό,τι μπορώ να κάνω. Θα κοιτάξουμε να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 10 ευρώ ανά μεγαβατόρα στους ηλεκτροπαραγωγούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μπρούγκελ, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέτρα στήριξη για την ενεργειακή κρίση, έχοντας διαθέσει μέχρι στιγμής 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ.